Μια εστία μεγάλης έντασης πυροδότησε στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου στην πρώη ημερήσια διάταξη συζήτηση η παρέμβαση και πρόταση της Λαϊκής Συσπήρωσης να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση το θέμα της υπεράντλησης υδάτων στο λεκανοπέδιο. Τον Γιώργο Πρέτζα να αναφέρεται μεταξύ άλλων σε πρόσφατη ανακοίνωση του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου. Η πρόταση του κυρίου Πρέντζα έτυχε αποδοχής από το κοινό των υπηρωτών την αριστερή παρέμβαση και την ανυπότακτη Ήπειρο. Όμως ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης απάντησε με έντονο τρόπο στο αίτημα, κάνοντας λόγο για προσπάθεια δημιουργίας ενός θέματος εκ του μη όντος. Επικαλέστηκε προς τούτο μάλιστα και σχετικές υπηρεσιακές εισηγήσεις, οι οποίες, όπως είπε, αποδεικνύουν και επιβεβαιώνουν ότι οι ποσότητες στον υδροφόρο ορίζοντα του λεκανοπεδίου είναι τόσες πολλές που ένα μεγάλο ποσοστό αυτών χάνεται στην Αδριατική. Ότι αυτά ούτε σαν σκέψη δεν υπάρχουν στη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου, να πούμε ότι ελάτε εδώ, θα σας κάνουμε ντά, γιατί δίνετε δουλειά και δουλεύετε στην περιοχή μας. Δεν σοβαρά πράγματα αυτά. Έτσι και οι δύο οι βιομηχανίες θα κάνουν και τις επενδύσεις ποιότητας που κάνουν σήμερα και για το προσωπικό τους και για όλα. Εγώ θα είμαι ο τελευταίος που θα βάζω πλέον τα φόπλακα σε κάθε βιομηχανία που δουλεύει στην περιοχή μας. Υπάρχει τοποθέτηση του ΓΕΟΤΕ, το οποίο δεν μπορεί να λέγει ότι άιντε και το ΓΕΟΤΕ, η αποκεντρωμένη απάντησε, το να αρνηθείτε το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή πληρώνουμε το ακριβότερο νερό. Το γεγονός ότι υπάρχουν όλοι εκείνοι οι δείκτες που δείχνουν ότι υπάρχει κίνδυνος μελλοντικός, όχι σήμερα. Εμείς θα ξαναθέτουμε και τώρα σε όλους σας, θεωρώντας απαράδεκτη την παρέμβαση του Περιφερειάρχη, να κρίνει εκ των προτέρων, εκ μέρους του Περιφερειακού Συμβουλίου, ότι δεν θα συζητηθεί, να το σκεφτείτε. Όταν οι υπηρεσίες κάθονται και το έχουν ψάξει το θέμα, μου είπανε τόσο απλά αυτό το παράδειγμα. Τι να πούμε για υπεράντληση? Όταν το νερό αυτό το διώχνουμε από την λίμνη που υπάρχει στην πρώην περιοχή της Λαψίστας της λίμνης για τον Καλαμά όλο το χρόνο, μπορούμε να μιλάμε για υπεράντληση?